Όμως εδώ χρειαζόμαστε τώρα μία έμπειρη ματιά ενός ανθρώπου που βρίσκεται κοντά σε αυτά τα γεγονότα, διότι η εμπειρία του, η στρατιωτική εμπειρία του κυρίως, τον έχει φέρει σε τέτοια θέση που μπορεί να γνωρίζει. Να φιλοξενήσουμε λοιπόν, να καλησπερίσουμε μέσω Skype τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία, τον κύριο Χρήστο Δρύβα, επίτιμο επιτελάρχη στρατηγίου του ΝΑΤΟ. Κύριε Δρύβα, καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση. Καλησπέρα σας κύριε Σεργάπουλα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Θα ήθελα να ξεκινήσω, στρατηγέ, αμέσως και κατά τη διάρκεια της κουβέντας θα δίνω στοιχεία το τι σημαίνει Χρήστος Δρύβας, εγώ εκτός από το επίτιμος επιτελάρχης του στρατηγίου του ΝΑΤΟ. Θα πω μόνο ότι συμμετείχατε σε 4 ασκήσεις στην περιοχή της Ουκρανίας και της Μαύρης Θάλασσας, όταν ήσασταν εν ενεργεία κανονικά με τις νατοϊκές δυνάμεις. Όμως θέλω να σας ρωτήσω απευθείας, στρατηγέ, υπάρχει κάτι σήμερα που θα μπορούσε να ανατρέψει την υλοποίηση των σχεδίων του Βλαδιμίρου Πούτιν? Κύριε Σεργάπουλε, θα είμαι σαφής. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να ανατρέψει την ενστόσα κατάσταση. Θεωρώ ότι είναι τελειωμένη η κατάσταση, όπως ήταν και η κατάσταση της Κρυμαίας. Περιέγραψε ο Ρώσος πρόεδρος την ιστορική αναδρομή του, αυτά που έπρεπε να περιγράψει για να δικαιολογήσει τις δικές του ενέργειες, και στο τέλος έκλεισε ότι οι δύο περιοχές που αυτονομήθηκαν ουσιαστικά τον προσκαλούν να ασφαλίσει τις περιοχές και όχι να εισβάλλει. Αν κάνω λάθος, διορθώστε με, στρατηγέ. Όχι, είναι ακριβώς έτσι. Αυτή είναι η θέση του Πούτιν και μάλιστα το αίσθησε πάρα πολύ καλά. Έκανε μια πάρα πολύ καλή παράσταση έτσι ώστε να περάσει τις δικές του θέσεις και απόψεις. Ξέρετε, στο πλαίσιο των πληροφοριακών επιχειρήσεων, το InfoOps που λέμε στο ΝΑΤΟ και στον ελληνικό στρατό, είναι ολόκληρη επιστήμη το πώς να περνάς τις θέσεις σου και να γίνεις αποδεκτός. Δηλαδή αυτά τα οποία λες εσύ να περνάνε στο κοινωνικό σύνολο. Λοιπόν, θεωρώ ότι το έχει στήσει πάρα πολύ καλά και πέρασε τις απόψεις του. Αυτές οι δύο περιοχές θα πρέπει να γνωρίζουμε για την ιστορία ότι πράγματι είχαν αποδοθεί από τον Λένιν σε αυτό το οποίο λέμε σήμερα Ουκρανία. Είχαν συνενωθεί τα δύο τμήματα και συνέστησαν τη σημερινή Ουκρανία. Πράγματι έτσι έχουν τα πράγματα. Θα ήθελα να ρωτήσω εδώ πώς έχετε καταφέρει να προβλέψετε και αυτή την ενέργεια, διότι παρακολουθώ και την αρθρογραφία σας και τη συνεντεύξη σας. Όπως είχατε προβλέψει, νομίζω ότι είσαστε ο μόνος που είχατε προβλέψει και τα γεγονότα στην Αρμενία. Ποια είναι τα στοιχεία αυτά που σας έδωσαν αυτή την εικόνα νωρίς? Θα σας απαντήσω. Κοιτάξτε, έχω 39 χρόνια υπηρεσία στον ελληνικό στρατό και στο διεθνή χώρο, στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα Ηνωμένα Έθνη. Από ό,τι αντιλαμβάνεστε, έχω κάποια σχετική πείρα. Γνωρίζοντας, παρακολουθώντας τον Πούτιν για χρόνια, ξέρετε, έχω κάνει 4 τοποθετήσεις, 4 μεταθέσεις στο ΝΑΤΟ. Αρκετά χρόνια. Στο ΝΑΤΟ υπάρχει μια διαδικασία και στο πλαίσιο των ψυχολογικών και πληροφοριακών επιχειρήσεων, υπάρχει και στον ελληνικό στρατό βεβαίως, μια διαδικασία το οποίο λέγεται προσδιορισμός της προσωπικότητας ενός ηγέτη, ενός ατόμου. Και υπάρχει δυνατότητα σε στελέχη τα οποία έχουν ασχοληθεί με τις ψυχολογικές επιχειρήσεις να μπορούν να αντιληφθούν εάν πράγματι εννοεί αυτά τα οποία λέει ο άλλος και να βλέπουν τη στάση του, τη συμπεριφορά του, να τον διερμηνεύουν, να τον βλέπουν σαν εκτινογραφία, να σου το πω έτσι. Μάλιστα. Οπότε είναι ένας αποφασιστικός, λίγο αποφασιστικός, αδίστακτος ηγέτης. Αυτό το οποίο αποφασίζει, το εκτελεί κιόλας. Το είδαμε στην περίπτωση της Αρμενίας. Στην Αρμενία τι έγινε? Στην Αρμενία πώς προέβλεψα την εξέλιξη πραγμάτων? Ήταν ξεκάθαρο για μένα. Καταρχάς θα πρέπει να ξέρουμε ότι η Ουκρανία λοξοκοίταγε προς τη Δύση, προς το ΝΑΤΟ. Ο Πρωθυπουργός της επεδίωκε την ένταξή του στο ΝΑΤΟ, στην Ατλαντική Συμμαχία. Αυτό δεν ήταν καθόλου αρεστό στον Πούτιν και γι' αυτό ο Πούτιν, παρά το γεγονός ότι είχε συνάψει τη συμφωνία του Μίνσκ, παρά τα αυτά τους άφησε ξακρέμαστους. Και το αποτέλεσμα λοιπόν ήταν καταφανές. Επίσης είχα δει ότι το Αζερβαϊτζάν είχε προμηθευτεί τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό από το Ισραήλ και από την Τουρκία και από άλλες χώρες. Λοιπόν, αυτό ήταν σαφής ένδειξη για το αποτέλεσμα, για το που πήγαινε. Ήθελε να τους αφήσει να τους τιμωρήσει αμέσως, να σου το πω έτσι, και να τους επαναφέρει εντός εισαγωγικών στην τάξη, στην δική του τάξη, στην τάξη του Πούτιν. Κάτι ανάλογο είχε γίνει και με τη Γεωργία το 2008, όταν υπήρξαν τάσεις ένωσης της Γεωργίας με το ΝΑΤΟ,
Ξέρατε πολύ καλά ότι έγινε η εισβολή στην, στην Νότια Οσετία και είχαμε τα αποτελέσματα τα οποία είχαμε. Λοιπόν, και σε αυτή την περίπτωση λοιπόν της Ουκρανίας, το πρόβλημα ξεκίνησε από το 2014, όταν ο Γιανουκόβιτς ανέκοψε βιαίως τις διαδικασίες ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, τότε λοιπόν ξεσηκώθηκε ο κόσμος, αναγκάστηκε να φύγει άρον-άρον στη Ρωσία και αμέσως μετά η Ρωσία εισέβαλε και κατέβαλε, εισέβαλε στην Κρυμαία, την οποία και κατέβαλε. Κατέλαβε. Ξέρετε, όλοι το γνωρίζουν πλέον, ότι η Κρυμαία είναι πολύ, πολύ σημαντική, μεγάλη στρατηγική αξία για την Ανατολή, για τη Ρωσία. Και βεβαίως και για όλες τις υπόλοιπες χώρες της Μαύρης Θάλασσας. Υπόψη ότι ο κατέχων την Κρυμαία απομονώνει τελείως, κλείνει, απαγορεύει. Περικλεί και απαγορεύει τη θάλασσα του Αζόφ. Μάλιστα. Επίσης είναι φάσα κάρτα στο Βόσφορο, από εκεί ελέγχει το Βόσφορο. Και είναι και η Σεβαστούπολη, η οποία είναι πάρα πολύ σοβαρή, πολύ σοβαρή, πολύ σημαντική αεροναυτική βάση της Ρωσίας και την οποία δεν θα την έχανε με τίποτε η Ρωσία. Στρατηγέ. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη μετά το Καλινίνγκραντ. Στρατηγέ, να σας διακόψω λίγο εδώ. Θέλω να σας ρωτήσω ξεκάθαρα για να κάνουμε και την οικονομία του τηλεοπτικού χρόνου που χρειάζεται. Φτάσαμε μέχρι εδώ διότι έκαναν λάθος να σμπρώχνουν την Ουκρανία προς το ΝΑΤΟ αυτοί που είχαν αναλάβει το έργο αυτό και έσφιξαν περισσότερο τον κλειό στον Πούτιν από όσο έπρεπε. Κοιτάξτε, αυτή είναι προσωπική μου εκτίμηση. Συμφωνώ μαζί σας, αυτό εκτιμώ και εγώ, ότι κάπου παράγινε το πράγμα. Δηλαδή ξέρετε ότι μετά από τρεις διαδοχικές επεκτάσεις του ΝΑΤΟ αισθάνθηκε ο Πούτιν τη φυλιά γύρω από το λαιμό του και αντέδρασε κατά αυτόν τον τρόπο. Εγώ εκτιμώ, αν θέλετε, την προσωπική μου εκτίμηση ότι θα έπρεπε οι ενταξιακές διαδικασίες της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχιστούν και μέχρι εκεί το να φέρνεις τον εχθρό του εχθρού του στην πόρτα σου δημιουργεί πρόβλημα. Καταλάβατε, και εγώ αν φέρω κάποιον που κουβαλάει βόμβες και τον βάλω δίπλα από το δωμάτιο που είστε εσείς τώρα, προφανώς δεν είμαι αρεστός, ασχέτως αν το δωμάτιο είναι δικό μου, το δίπλα. Και κάτι θα κάνω και εγώ. Προφανώς και κάτι θα κάνω και εγώ. Λειτουργεί το ένστικτο της αυτοσυντήρησης, του Τόμα Χόμπς. Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε τώρα με την τεράστια στρατιωτική εμπειρία που έχετε, τι θα γίνει από εδώ και πέρα, δηλαδή ποια είναι τα ρεαλιστικά σενάρια τα οποία θα δούμε να εκτυλίσσονται στο πεδίο πλέον από εδώ και πέρα. Να σας απαντήσω. Εγώ θεωρώ ότι, είναι τελεσμένο. Δηλαδή ο Πούτιν έχει βάλει στα τέμματα από ό,τι ακούμε, τώρα πριν από λίγο από ό,τι ακούσαμε τη δισογραφία, έχει βάλει στα τέμματα στην περιοχή του Ντομπάς, στις δύο περιοχές. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι είναι τελειωμένη η κατάσταση. Δεν θεωρώ ότι η Ουκρανία είναι σε θέση να αντιδράσει. Οι σχετισμοί ισχύως είναι υπέρ της Ρωσίας σαφώς και είναι συντριπτική η διαφορά. Και ξέρετε, μερικοί αναλυτές κάνουν λάθος όταν αναφέρονται σε αριθμούς. Τόσα τάγκ έχει μια χώρα, τόσα τάγκ έχει άλλη, τόσα αεροπλάνο η μία. Μα όταν είναι για απόσυρση το υλικό της μιας, τι να συγκρίνεις με τις άλλες που είναι high-tech, τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Στρατηγία, αυτό που δεν έχουμε ακούσει από κανέναν μέχρι σήμερα είναι ποια είναι η πραγματική στρατιωτική δύναμη της Ουκρανίας μόνη της. Κοιτάξτε, τώρα στο βαθμό είναι σίγουρο ότι όσο μπορούν θα βοηθήσουν και οι υπόλοιποι, τουλάχιστον η Νατοϊκή και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μόνη της η Ουκρανία τι στρατιωτική δύναμη είναι. Κοιτάξτε, είναι πολύ περιορισμένη η δύναμή της, είναι πεπαλαιωμένο το υλικό. Εγώ σας έχω πει, έχω πάει 4 φορές εκεί και στο Λουβίβ έχω πάει και στην Οδυσσό έχω πάει 3 φορές και στη Μαύρη Θάλασσα έχω κάνει αεροναυτικά γυμνάσια. Λοιπόν, οι άνθρωποι πέρασαν μέσα από την καταστροφή, την οικονομική. Λοιπόν, έκτοτε δεν ανέκαμψαν ουσιαστικά ουδέποτε, έτσι. Λοιπόν, υπάρχει σημαντικό πρόβλημα, είναι πολύ πεπαλαιωμένο το υλικό και σας ξαναλέω, δεν μπορεί να σταθούν δίπλα στη Ρωσία με τίποτε. Είναι περίπατο θα κάνει η Ρωσία. Μιλάμε μόνη της η Ουκρανία, μόνη της η Ρωσία, έτσι δεν είναι. Το τελευταίο λοιπόν, χρονικό διάστημα όμως, στρατηγία, ακούμε συνεχώς να μετακινούνται υλικά τουλάχιστον, να μην πω κάτι άλλο εγώ, από το ΝΑΤΟ που θα βοηθήσουν τους Ουκρανούς. Δηλαδή, ναι. Δυνάμεις που πηγαίνουν στις φιλικές χώρες, στην Πολωνία, στη Ρουμανία, ανεβαίνουν δυνάμεις και θα έρθουμε και πιο κάτω τώρα και σε εμάς τι ρόλο θα παίξουμε κι εμείς. Αλλά πρώτα να δούμε εκεί γύρω-γύρω, τώρα που είναι κρίσιμες οι ώρες, τι δυνάμεις υπάρχουν.
Να σας απαντήσω. Εκεί που αναπτύ... Καταρχάς, οι χώρες οι οποίες αναφέρατε είναι όλες μέλη του ΝΑΤΟ, έτσι. Ακριβώς. Η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Πολωνία κτλ. Είναι κράτη μέλη του ΝΑΤΟ. Εκεί λοιπόν, αν γίνει οτιδήποτε, δηλαδή αν αυτές οι χώρες υποστούν επίθεση, αυτομάτως ειδοποιείται το άρθρο 5, έτσι, περί συνδρομής από όλες τις άλλες χώρες του ΝΑΤΟ. Ναι. Εκεί λοιπόν δεν πρόκειται να γίνει απολύτως τίποτε. Ούτε στην Πολωνία, όσες δυνάμεις και να πάνε, έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει τίποτε. Εδώ θέλω να σας πω ότι δεν επηρεάζει η μεταφορά δυνάμεων στην Πολωνία. Δεν επηρεάζει, δεν είναι ανασταλτικός παράγοντας για τον Πούτιν. Θα ήταν ανασταλτικός παράγοντας εάν προτίθετο να επιτεθεί στην Πολωνία, στη Ρουμανία κτλ. Το οποίο δεν θα κάνει. Αυτό το οποίο θα κάνει είναι να ενσωματώσει το ανατολικό κομμάτι της Ουκρανίας. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι σε πρώτο χρόνο η πρώτη φάση έχει γίνει ήδη, δηλαδή έχει μπει μέσα. Η δεύτερη φάση είναι η σταθεροποίηση στην περιοχή. Λοιπόν, και η απομάκρυνση των Ουκρανών που υπάρχουν στην εκεί περιοχή, όσων Ουκρανών υπάρχουν. Στρατηγέ, εγώ δεν είμαι ειδικός, αλλά θα τολμήσω να το ρωτήσω. Θα μπορούσε σε αυτό το χρονικό, σε αυτό το timing, να το πούμε έτσι, να έχει σκεφτεί ο Πούτιν να πάρει ολόκληρη την Ουκρανία? Κοιτάξτε, όχι, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει ολόκληρη την Ουκρανία. Απλά και μόνο εγώ θεωρώ ότι θα πάρει το ανατολικό κομμάτι από το Δνίπερο και ανατολικά. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Δεν θα προχωρήσει πιο πέρα. Δεν χρειάζεται να προχωρήσει πιο πέρα. Ωραία. Ο ρόλος τώρα μέχρι σήμερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είδαμε και δραματικές εικόνες και φωτογραφίες από τον Εμμανουέλ Μακρόν να προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα, όπως μπορεί να λυθεί το πρόβλημα. Έχουμε δει να προαναγγέλει ο Αμερικανός Πρόεδρος πολλές φορές την εισβολή, πιθανότατα γιατί όταν λες κάτι ότι θα γίνει, σκέφτεσαι ότι μπορεί να το κάψεις και ως είδηση ή να το αποτρέψεις ή να δείξεις ότι ο άλλος είναι κακός. Πείτε μου λίγο, η βοήθεια προς την Ουκρανία από τους γνωστούς συμμάχους ήταν επαρκής ή την έσπρωξαν στον κατήφορο? Κοιτάξτε, η βοήθεια ήταν σε υλικοτεχνική υποδομή, σε know-how, έτσι, σε doctrinal βοήθεια κτλ. Εγώ δεν θεωρώ ότι επί της ουσίας εδώ θα έπρεπε να αναπτυχθούν δυνάμεις τεράστιες για να ανασχέσουν τη Ρωσία. Αυτό όμως αντιλαμβάνεστε ότι θα δημιουργούσε μια τεράστια γεωπολιτική αναταραχή. Δεν είναι εύκολο δηλαδή. Θα πηγαίναμε στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, που είπε και ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Δεν ήταν απλό. Ο Πούτιν ήταν αποφασισμένος. Η κατάσταση ήταν τελειωμένη. Γι' αυτό και εγώ πρόβλεψα έτσι. Δεν το πρόβλεψα επειδή είμαι σοφός. Το πρόβλεψα επειδή διείδα, μέτρησα τα πράγματα. Έκανα εκτίμηση της στρατηγικής καταστάσεως. Μάλιστα. Και έφτασα σε αυτό το συμπέρασμα. Όσον αφορά τη βοήθεια, όχι, δεν είναι επαρκής. Εδώ οι δυνάμεις της Ρωσίας έναντι της Ουκρανίας είναι τεράστιες και είναι και υπερσύγχρονες. Έτσι. Δεν θα μπορούσε να υπάρξει μεγαλύτερη συνδρομή, ξέρετε γιατί. Διότι από τη μια μεριά έχουμε τον Πούτιν, ο οποίος δεν υπολογίζει το πολιτικό κόστος, έτσι. Και από την άλλη μεριά έχουμε μια συμμαχία η οποία στηρίζεται στο consensus, δηλαδή στην ομοφωνία. Πρέπει να συμφωνήσουν όλοι για όλα. Αυτό δεν είναι εύκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το πιο αδύνατο σημείο του ΝΑΤΟ, να ξέρετε, είναι το decision making process, δηλαδή η διαδικασία λήψεως αποφάσεων. Εδώ βλέπετε κάθονται πέντε ανθρώποι να πιούν ένα κρασί και δεν μπορούν οι πέντε ανθρώποι να συμφωνήσουν τι κρασί θα πιούν. Φαντάζεστε τώρα 29-30 χώρες στο ΝΑΤΟ να συμφωνήσουν και να πολεμήσουν με τη Ρωσία. Και με τα συμφέροντα που παίζονται από πίσω. Ακριβώς. Ακριβώς. Το καταλαβαίνω πώς το λέτε, στρατηγία, το καταλαβαίνω. Πείτε μου λίγο τώρα, επειδή το ξέρετε και αυτό το κομμάτι καλά. Από εδώ και πέρα, οι σύμμαχοι της Ουκρανίας πώς μπορούν να σφίξουν τη θηλιά στον Πούτιν? Με το ενεργειακό κομμάτι γίνεται ή αυτά που ακούμε δεν ισχύουν? Ακούστε, πολύ καλή ερώτηση, σας ευχαριστώ. Λοιπόν, ο Πούτιν είχε να αντισταθμίσει από τη μία μεριά ένα τεράστιο οικονομικό, μια ζημία τεράστια, και από την άλλη είχε να αντισταθμίσει το τεράστιο γεωστρατηγικό όφελος, την ιστεροφημία του, το κύρος του ως διεθνούς ηγέτη, έτσι, σε όλο το παγκόσμιο ηγέτη, παγκόσμιο κλίμακα ηγέτη. Λοιπόν, τα τσίγησε και αδιαφόρησε εντελώς για το πολιτικό κόστος και επίσης για το οικονομικό κόστος. Έβαλε μπροστά το συμφέρον κατά αυτόν της χώρας του, έτσι, το γεωπολιτικό όφελος. Εγώ εκτιμώ ότι θα υπάρξουν πολύ σημαντικές κυρώσεις, τις οποίες είναι αποφασισμένος, είναι ξεκάθαρο αυτό, είναι αποφασισμένος ο Πούτιν
να τις αντιμετωπίσει, προτάσσοντας πάντα το γεωστρατηγικό όφελος από όλη αυτή την ιστορία. Από τη δική του πλευρά θα μπορούσε να κλείσει τη Στρόφιγγα? Κοιτάξτε, να την κλείσει δεν το συμφέρει, διότι θα έχει κόστος, θα χάσει. Έτσι. Δεν ξέρω βέβαια και από την άλλη πλευρά, από πλευράς Γερμανίας, γιατί είδατε ότι ο πρόεδρος της Γερμανίας, Όλαφ Σόλτς, τον ενδιαφέρε πάρα πολύ αυτή η εξέλιξη. Και ότι έκανε μεγάλο αγώνα μαζί με τον Μακρόν για να μην φτάσουν εδώ τα πράγματα και να μην αναγκαστούν να επιβάλλουν και οι Ρώσεις. Ήδη σήμερα άκουσα το μεσημέρι στις ειδήσεις ότι αποφάσισε ο Όλαφ Σόλτς να παγώσουν οι διαδικασίες πιστοποίησης του αγωγού, έτσι, του Nord Stream. Ναι. Λοιπόν, είναι και αυτό μια σοβαρή εξέλιξη. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να τραβήξει πάρα πολύ σε βάθος, διότι οι ανάγκες ενεργειακές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υπαρκτές, είναι εδώ και δεν μπορεί να ξεπεραστούν, εκτιμώ, χωρίς τη συνδρομή της Ρωσίας. Στρατηγέ, πάμε λίγο στα δικά μας τώρα. Για όσους δεν ξέρουν, πολιτογραφήστε, αν και από την υπηρετική Ελλάδα, Χιώτης. Και ξέρετε πολύ καλά το τι συμβαίνει και με το Ελλάδα-Τουρκία. Υπό αυτές τις συνθήκες, η Ελλάδα με τον αναβαθμισμένο ρόλο της τα τελευταία χρόνια απέναντι στην υπερδύναμη που ακούει στο όνομα Ηνωμένες Πολιτείες, έχουμε βάσεις δυνατές πλέον. Η Αλεξανδρούπολη κυρίως, αλλά εσείς τα ξέρετε καλύτερα. Ποιος είναι ο ρόλος της χώρας μας σε αυτή την κρίση? Σήμερα το πρωί το ξέρετε ότι είχαμε και Κησέα. Ναι. Λοιπόν, σήμερα το πρωί είχαμε λοιπόν Κησέα και πράγματι η απόφαση ήταν να στηρίξουμε τις αποφάσεις της Συμμαχίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι απολύτως ορθόν, διότι εκεί βρισκόμαστε και δεν μπορούμε να πατάμε σε δύο βάρκες. Όσοι πάτησαν σε δύο βάρκες, πέσαν στο νερό στο τέλος. Ένας από αυτούς είναι ο Ερντογάν. Αυτή τη στιγμή πατάει σε δύο βάρκες. Περιμένετε να δείτε το αποτέλεσμα. Τι αποτέλεσμα θα έχει. Λοιπόν, τι εννοείτε, στρατηγέ, τι εννοείτε? Θεωρώ ότι ήδη έχει υποστεί μεγάλα πλήγματα ο Ερντογάν το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα τελευταία δύο χρόνια. Και εκτιμώ ότι, θα έχει ακόμη θα έχει κακό αποτέλεσμα στο τέλος. Πω εγώ πιο απλά, εσείς απλά ναι. Επιβεβαιώστε το ή όχι. Θα πληρώσει τη φιλορωσική του στάση? Σαφώς, αυτό είναι ξεκάθαρο. Αυτό είναι ξεκάθαρο για μένα. Θεωρώ ότι έκανε λάθος επιλογή. Αυτό τον απομακρύνει από τη Δύση. Δεν θα αναγκαστεί τώρα όμως, στρατηγέ, ως μέλος του ΝΑΤΟ να διευκολύνει και τα νατοϊκά στρατεύματα να στείλουν τουλάχιστον υλικοτεχνική υποδομή? Βεβαίως, γι' αυτό σας λέω. Κοιτάξτε, γι' αυτό σας λέω πατάει σε δύο βάρκες ο άνθρωπος. Έχει κάνει τραγικό λάθος. Από τη μία είναι και με τον κλέφτη και με τον αστυνόμο. Έτσι, ο Ερντογάν. Δηλαδή, βλέπετε ότι εξόπλισε τους Ουκρανούς με UAVs, με μία επανδρομένα. Έτσι. Και σκοτώθηκε κόσμος από αυτά. Εγώ εκτιμώ ότι θα πληρώσει τίμημα στη Ρωσία. Μεγάλο τίμημα. Θα αναγκαστεί εκ των πραγμάτων να συνταχθεί με τον ΝΑΤΟ στο τέλος και εκεί θα πληρώσει τίμημα. Αυτό να το θυμηθείτε. Αυτή είναι η πρόβλεψή μου. Δεν θα την βγάλει καθαρή. Μάλιστα. Θέλω να κλείσουμε με την δική σας θέση σε σχέση με το πώς η χώρα μας θα βγει από αυτή την κρίση. Βλέπετε ότι είμαστε ήδη αναβαθμισμένοι σε σχέση με τις συνεργασίες που έχουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από εδώ και πέρα, η στάση της Ελλάδας απέναντι στην ρωσο-ουκρανική κρίση αυτή θα μας βρει πιο δυνατούς? Ναι, εγώ πιστεύω ότι θα μας βρει πιο δυνατούς. Θεωρώ ότι ήταν πολύ σωστό η στάση της κυβέρνησης, δηλαδή να παραμείνει εκεί, να κάνει αυτό το οποίο οφείλει, αυτό το οποίο έχουν προσυπογράψει και αυτή η κυβέρνηση και η προηγούμενη κυβέρνηση και όλες οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα. Η χώρα ανήκει στη συμμαχία, εκεί έχουμε ενταχθεί. Έτσι, μετά τη Γιάλτα, εκεί βρεθήκαμε και ήμασταν τυχεροί. Έτσι, δείτε την Αλβανία και τις άλλες χώρες. Πώς ήταν η κατάσταση και πώς ήμασταν εμείς. Λοιπόν, θεωρώ ότι η απόφαση ήταν απολύτως σωστή. Θεωρώ ότι η γεωστρατηγική σημασία της Ελλάδας έχει ανέβει και θεωρώ ότι ως εκ τούτου η χώρα θωρακίζεται έχοντας ισχυρούς συμμάχους στο πλάι της. Παρά τα αυτά, θα πρέπει το εξοπλιστικό πρόγραμμα, το οποίο έχει ξεκινήσει και το οποίο είναι ιδιαίτερα δυναμικό με τα Ραφάλ, με τις φρεγάτες, με τα νέα οπλικά συστήματα, τα οποία θα ενταχθούν στην αεροπορία, στον πολεμικό ναυτικό και στο στρατό ξηράς, εγώ εκτιμώ ότι θα πρέπει να συνεχίσει δυναμικά και με τη σύμπραξη και τη συμμετοχή όλων των κομμάτων της Βουλής. Βλέπω στην Τουρκία αυτό που γίνεται και ειλικρινά στεναχωριέμαι. Σύσσωμη και
και ο Ερντογάν και η αντιπολίτευση όλοι μαζί δουλεύουν για την πατρίδα, για το συμφέρον της πατρίδος και προτάσουν το κέρδος, το όφελος της πατρίδος. Αυτό πρέπει να γίνει και εδώ. Δεν μπορεί για τα εξοπλιστικά, για την άμυνα της χώρας να υπάρχουν αντίρροπες δυνάμεις ούτε μέσα στην ελληνική κοινωνία, πολύ δε περισσότερο μέσα στο κοινοβούλιο. Είναι μονόδρομος. Στρατηγέ, έχω τουλάχιστον 20 ερωτήσεις ακόμη σημειώσει, αλλά ο τηλεοπτικός χρόνος δεν μας επιτρέπει να το κάνουμε σήμερα. Εγώ δεσμεύομαι να σας προσκαλέσω πολύ σύντομα, ίσως χρειαστεί και λόγω των εξελίξεων να είστε μαζί μας περισσότερες φορές για να αποσαφηνίζουμε και να εξηγούμε και στον κόσμο, γιατί ευτυχώς δεν μιλάτε με την ξύλινη γλώσσα και δίνετε στον πολίτη να καταλάβει πολύ καλά αυτά τα οποία θέλετε να πείτε. Έχω σημειώσει εδώ τώρα κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να τα συζητήσουμε. Τα πυρηνικά που κάποιοι λένε ότι μπορεί να έχει η Ουκρανία. Δεν έχει τίποτε. Τα έχει παραδώσει. Για κάντε ένα σχόλιο για να κλείσουμε έτσι. Ακούστε, τα πυρηνικά τα παρέδωσε το 1994. Ξέρετε ότι η χώρα ανέκτησε την ανεξαρτησία της από την Σοβιετική Ένωση το 1991 με την κατάρρευση. Το 1994 λοιπόν με το πρωτόκολλο της Βουδαπέστης συνεφωνήθησαν κυρίως, τα κυριότερα σημεία ήταν τα εξής. Η Ουκρανία να παραδώσει τα πυρηνικά, έτσι, και η Ρωσία, η μετασοβιετική Ρωσία, να σεβαστεί τα σύνορα. Λοιπόν, παραδόθησαν τα πυρηνικά και ούτε υπάρχει περίπτωση να ξαναπάνε πυρηνικά. Και επειδή από κάπου άκουσα από τις ειδήσεις ότι κάποιος έκανε σχόλιο να δώσουν, ζήτησε ο πρόεδρος Ουκρανίας, ζήτησε να πάνε πυρηνικά. Αυτό είναι αδιανόητο. Δηλαδή θα δίνει μέγιστη δυνατή αποσταθεροποίηση, επιτόπου θα τους χτυπήσει με πυρηνικά. Οπότε δεν το συζητάω και απορώ, δεν το αντιλαμβάνεται. Βέβαια ο άνθρωπος είναι νέος και είναι και ηθοποιός στο επάγγελμα και πολλές φορές δεν αντιλαμβάνεται ο άλλος τι λέει. Ζήτησε από τους δυτικούς να πάνε πυρηνικά στην Ουκρανία. Τώρα έγινε αυτό, σήμερα. Έτσι, μιλάτε για τη συνέντευξη. Βεβαίως, ναι. Εκπλήσωμε δηλαδή. Μάλιστα. Δεν αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα και πού περιήλθε η χώρα. Είναι ομοιραίος άνθρωπος. Θα χάσει τη μισή χώρα. Στρατηγέ, να κλείσουμε ρωτώντας σας μόνο το εξής. Πιστεύετε ότι έχει προσωπική ατζέντα ο Πούτιν με όλα αυτά τα οποία βλέπουμε να κατεβάζει ως επιχειρησιακά σχέδια? Ή είναι αντικειμενικά η πικρία την οποία, όπως την εξέφρασε στην τελευταία συνέντευξή του που το μεγαλύτερο μέρος του παρακολουθήσαμε όλοι, ότι νιώθει ότι μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης η Ρωσία είναι αδικημένη, σκέτο? Ναι, εγώ κοιτάξτε, νομίζω είναι και τα δύο. Είναι και τα δύο συνδυασμός. Πρώτα απ' όλα πιστεύω ότι είναι αδικημένη, διότι έχασε όλους τους δορυφόρους, περισσότερους δορυφόρους, έχασε τα κράτη της Βαλτικής, έτσι αισθάνεται ότι είναι στριμωγμένο στη γωνία. Και ισχύει αυτό το οποίο λέτε, αλλά πέραν τούτου έχει και προσωπική ατζέντα. Έτσι, επειδή έχουν παρατηρηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα κάποιες αντιδράσεις μέσα στη χώρα από πλευράς αντιπολίτευσης, εγώ εκτιμώ ότι αυτό τον ωφελεί εντελώς ιδιαίτερα και θα δημιουργήσει συσπήρωση στο εσωτερικό της χώρας. Απευθύνεται αυτή τη στιγμή στο θυμικό του κόσμου της Ρωσίας και πιστεύω ότι η αποδοχή του μέσα στη χώρα θα είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Δηλαδή, άρα έχει όφελος και εξωτερικά. Και εσωτερικά. Ως παγκόσμιος ηγέτης εξωτερικά, που έχει λόγο και τον τηρεί σε αυτό που λέει, ασχέτως ότι έχει άδικο, έτσι, και εφαρμόζει το might is right, δηλαδή τη δύναμη, το δίκαιο της δύναμης και όχι τη δύναμη του δικαίου. Μάλιστα. Έτσι, διότι εδώ έχουμε κατάφορη παραβίαση του δικαίου, έτσι, με την περίπτωση της Ουκρανίας. Λοιπόν. Στρατηγέ, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την παρουσία στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΝΑ. Δεσμεύομαι να τα πούμε όσο πιο σύντομα γίνεται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.